είναι τον προηγούμενο στις εισαπείς. Στο ποδόσφαιρο σημασία δεν έχει τι κάνεις, σημασία έχει τι θα κάνεις το επόμενο. Και σήμερα είδαμε μια διαφορετική ομάδα, κατόπιν των περιστάσεων. Είχαμε πρόβλημα και στην ανάπτυξη, αλλά και στην δημιουργία φάσεων βασικών. Με αποτέλεσμα να δώσουμε δικαίωμα στον αντίπαλο και με 2-3 λάθη παιδικά που χαρακτήριζαν σαν ομάδα να δεχτούμε ένα κλουμπ και να ευχαριστούμε. Σίγουρα δεν ευχαριστούμε το πλάνο που είχαμε και αυτό ευθύνη είναι δικιά μου. Όπως έχω πει πολλές φορές, κοιτάμε μπροστά, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, ώστε να βγάλουμε την ομάδα γρηγορότερα από την κατηγορία. Και αν ένα ερώτημά σας είναι, γιατί έτσι εμφανίσαμε από ένα δύο μέρες την κατηγορία, αν συνεχίσουμε αυτό το ρυθμό, η απάντηση είναι όχι. Κύριε Βελά, πού αποδίδεται τόσο μεγάλη διαφορά στην εικόνα της ΑΕΚ με το προηγούμενο παιχνίδι, χωρίς να είναι στα κόκκινα το προηγούμενο παιχνίδι, απλά υπήρχε εμφανής διαφορά όπως είπατε και εσείς. Τι να αποδίδεται, υπάρχουν πολλοί παράγοντες, υπάρχει ένα συγκεκριμένο. Προφανώς οι ποδοσφαιριστές μου νομίζουν ότι με ένα παιχνίδι έχουν φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο που χρειάζεται αυτή η ομάδα. Και εκεί νομίζω ότι κάνουν το μεγαλύτερο λάθος. Μπορεί να είναι και δικό μου λάθος. Δεν τους έχω πείσει ακόμα. Γεγονός ότι δεν έχουν γίνει απολύτως τίποτα, αν δεν προσπαθούν και δεν θα τους ευχαριστεί κανείς μέσα στο γήπεδο. Με τις ομιλίες που κάνουμε και τις συζητήσεις που κάνουμε, προσπαθώ να τους τονίσω, αλλά προφανώς κάτι δεν καταλαβαίνω. Πάντα όμως αξιολογούνται. Κύριε Τελά, φαντάζομαι θα συμφωνείτε και εσείς ότι οι ευθύνες που περιμένει κάποιος είναι περισσότερες από τους έμπειρους, από τους παλιούς τους παίκτες. Θεωρείτε και σε ατομικό επίπεδο και συνολικά ότι αυτοί τουλάχιστον έχουν κατανοήσει για να βοηθήσουν και τα καινούργια παιδιά για όλα αυτά που λέτε. Εγώ είμαι της άποψης ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη δεν φέρνει προπονητής. Πάντα θα είναι υπέρ των παιχτών. Εκεί και πέρα όμως, όπως είπα και πριν, τα πάντα αξιολογούνται. Όπως και ο προπονητής αξιολογείται. Και πώς μπορεί να μεταδώσει την ομάδα του στοιχεία που θέλει να περάσει. Υπάρχουν μια περιπτώση που κάτι θα καταλαβαίνω. Ευχαριστώ. Αρκετές φορές και εσείς και οι παίκτες σας εκθιάζετε τους οπαδούς της ΑΕΚ δικαίως για τη συμπεριφορά τους. Θέλω ένα σχόλιο σας για μερίδα των φιλάθλων της ΑΕΚ σήμερα μετά την επίτευξη του γκολ του Αστέρα. Μετά που κάνει και όλοι είμαστε κατά της εισαγωγικά βιοπραγιών, αλλά θεωρούμε τα πέταγμα μπουκαλιών μια βιοπραγία, γιατί εκείνη τη στιγμή αυτός που πετάει θα πρέπει να σκέφτεται ότι αυτό που προσπαθεί να πετύχει έχει μια οικογένεια, μπορεί να έχει παιδιά και δεν ξέρει και δεν μπορεί να το κατανοήσει και τη στιγμή που το κάνει πάνω στο θυμό του, ότι μπορεί να συμβεί κάποιο ατύχημα, αυτό που παιδί, εκείνη τη στιγμή πανηγυρίζει με τον δικό του τρόπο. Εντάξει, μπορεί να είναι και το τελικό, αλλά νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να εξαλειφθούν από τα γήπεδα. Γιατί όλοι όσοι αγωνίζουν μέσα σε ένα γήπεδο έχουν οικογένειες, κάποιος τους περιμένει. Είναι κρίμα μια τέτοια σκέψη κάποιοι να υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Σας το λέω αυτό, γιατί και εγώ είχα πέσει κρίμα παλιότερα σαν ποδοσφαιριστής και αντέδρασα υπερβολικά. Να πάω στα νεύρα μπορεί να γίνει πολλά.